Κατερίνα μου, έρχομαι σε σένα διότι μίλησες με το 18χρονο που έπεσε θύμα. Ναι, μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου Ζήνα μας μίλησε ο 18χρονος που έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι από το 17χρονο. Μας λέει λοιπόν αποκλειστικά ότι σώθηκε από θαύμα γιατί θα μπορούσε να είναι νεκρός. Ευχαριστεί τον Θεό, την οικογένειά του, τους φίλους του αλλά και τους γιατρούς που του έσωσαν τη ζωή. Κάτι θέλεις, Δημήτρη μου, να πεις επιπλέον γι' αυτό? Ναι, πριν λίγα λεπτά ασκήθηκε ποινική δίωξη στους δύο συλληφθέντες. Μόλις τώρα έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια. Σε βάρος του ενός ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φέρεται να έχει ομολογήσει ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων ότι έχει, ότι προέβησε αυτή την επίθεση. Και στους δύο επίσης ασκήθηκε δίωξη για ληστεία. Παρακαλώ. Να δούμε τι μας είπε ο 18χρονος αφού βγήκε από την εντατική. Παρακαλώ. Από θαύμα σώθηκε ο 18χρονος Δημήτρης που μαχαιρώθηκε με πρωτοφανή αγριότητα από έναν 17χρονο στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Ακρόπολης. Ο Δημήτρης είχε βγει βόλτα με 5 φίλους του και δέχτηκε την επίθεση από τον ανήλικο και ακόμη ένα νεαρό, οι οποίοι επιχείρησαν να τον ληστέψουν. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν από την αστυνομία, ενώ ο 18χρονος τραυματίας νοσηλεύεται ακόμα. Μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, ο 18χρονος Δημήτρης μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας και την Κατερίνα Σουλιώτη. Καταρχήν, να πω είναι πολύ τυχερός που έγινε αυτό. Θα μπορούσε να έγινε κάτι πολύ χειρότερα. Αλλά, ευτυχώς, θέλω να πιστεύω ότι πάνε όλα καλά. Εσύ έκανες ένα πολύ ωραίο χειρουργείο και σώθηκες από θαύμα, έτσι δεν είναι? Ναι, θα το λέει κανείς και έτσι. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα, αλλά εντάξει. Αυτή τη στιγμή πώς είναι η κατάσταση της υγείας σου, τι σου έχουν πει οι γιατροί? Δεν μπορώ να πιω νερό, είναι πολύ δύσκολο αυτό, πίσω πάρα πολύ, έχω και ένα πόνο στην κοιλιά. Μίλησες με τον φίλο, με τον άνθρωπο που σε έσωσε? Εννοείται, μίλησα, φίλο μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν εκεί δίπλα μου. Καταλαβαίνω από τον ήχο, από το ηχόχρωμά σου ότι πονάς. Πρόλαβες να αντιδράσεις εκείνη την ώρα που έγινε? Δεν πρόλαβα και πολλά. Πήγα να προσπαθήσω να ξεφύγω. Δεν τα κατάφερα. Και αυτό ευτυχώς βρήκα τους άνθρωπους αυτή τη στιγμή. Θυμάσαι πώς έγινε όλο αυτό? Δεν είμαι σε αυτή τη στιγμή να απαντήσω πολλά τέτοια. Είμαι κουρασμένος. Είναι οι γονείς σου στο πλευρό σου, έτσι δεν είναι? Είναι, και οι φίλοι μου και οι γονείς. Με ευχαριστήσω εννοείται τη μάνα μου, τον πατέρα μου που με το πάντα κοντά αυτό και τους φίλους μου που ήταν δίπλα μου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Φαίνεται, όπως είπες και εσύ από το ηχόχρωμά του, ότι ακόμη δυσκολεύεται πάρα πολύ. Να του ευχηθούμε περαστικά, καλή ανάρρωση και να δούμε τι θα γίνει και αν θα προφυλακιστεί, αν προφυλακίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ανήλικοι οι δύο δράστες. Όπου υπάρχει βία, χρησιμοποίηση βίας, κατά ζωής ή κατά περιουσίας, δηλαδή ληστεία και πολύ περισσότερο από απόπειρα ανθρωποκτονίας, δύναται, κρίνεται βέβαια, δεν υπάρχει απαγόρευση. Η προφυλάκηση είναι μέχρι 6 μήνες, δεν πάει παραπάνω. Προφυλάκηση μέχρι 6 μήνες. Για να δούμε, γιατί κάποια στιγμή αν δεν τιμωρείται και κανένας, τότε θα γίνουμε, δεν ξέρω εγώ, τι χώρα να πω. Νιώθω το τελευταίο διάστημα ότι κινδυνεύεις να βγεις έξω από το σπίτι σου. Τέλος, αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά, πόσο μάλλον τα παιδιά μας που γυρνάνε από φροντιστήριο, που πηγαίνουν μια βόλτα, που είναι 16-17 ετών, δεν μιλάμε για 10χρονα παιδιά. Λοιπόν.